Καλησπέρα. Η Γιώτα Φέστα σήμερα μας έδειξε την αναγνώριση στην πόλη μας, στην πόλη και του συγγραφέα, του Άκη Δίνη. Ναι. Πώς το είδατε, πώς και το σκηνοθετήσατε, αλλά και ταυτόχρονα σας ήρθε σαν σκέψη αυτό το έργο, αυτός ο μονόλογος, ο πικρός μονόλογος. Ναι, αυτό ήταν μια παλιά ιστορία. Η αναγνώριση είναι ένα κείμενο που μου δόθηκε πρώτη φορά το 2001. Γινόταν τότε ένα αναλόγιο στο Εθνικό Θέατρο και με έργα νέων Ελλήνων συγγραφέων. Τότε ο Άκης ήταν ακόμη πολύ νέος, όχι πως τώρα δεν είναι, αλλά και τότε ήταν ακόμη νεότερος. Και μου είπε ότι έχει γράψει ένα μονόλογο, το έχει αφιερώσει στη Λούλα Αναγνωστάκη. Νομίζω από ό,τι είπε χθες, γιατί ήταν παρόν εδώ σε μια κουβέντα που είχαμε μετά την παράσταση, του είχε δώσει και την ιδέα του μονολόγου αυτού, την ιδέα της ιστορίας, και όταν το έγραφε σκεφτόταν να το παίξω εγώ. Μου το είπε λοιπόν και το κάναμε ένα λόγιο. Από τότε πέρασαν κάποια χρόνια και ο Δημήτρης ο Μαραμής, ο οποίος στο πρώτο ανέβασμα αυτού του έργου, που δεν ήταν ακριβώς ανέβασμα, ήταν ένα αναλόγιο, είχε παίξει πιάνο και είχε συνοδεύσει την αφήγηση, επέμενε πάρα πολύ να το κάνω παράσταση. Το σκέφτηκα λοιπόν κι εγώ και άρχισα να το δουλεύω. Το έκανα παράσταση το 2012, παίχτηκε για κάποιες παραστάσεις λίγες στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στο Υπόγειο. Το σκηνοθέτησα μόνη μου, είναι κάτι που έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα το επαναλάβω, γιατί ήταν μια πολύ μοναχική ιστορία, πάρα πολύ. Ειδικά όταν είναι ένας μονόλογος, δηλαδή όταν είσαι μόνος πάνω στη σκηνή, έχεις οπωσδήποτε την ανάγκη ενός βλέμματος, έχεις την ανάγκη να ακουμπήσεις κάπου το βλέμμα σου. Και βεβαίως έχεις και την ανάγκη μιας βοήθειας ενός τρίτου ματιού. Έτσι λοιπόν, είχα βέβαια τότε βοηθό το Δημήτρη τον Οθωνέο, ένα πολύ σπουδαίο νεαρό ηθοποιό, αλλά ουσιαστικά ήμουνα μόνη μου, δηλαδή οι αποφάσεις, η λήψη των αποφάσεων ήταν κάτι που έπρεπε να πάρω την ευθύνη εγώ. Όλες από εσάς, δηλαδή. Ναι. Αυτό έγινε λοιπόν τότε. Παίχτηκε αρκετά επιτυχώς αυτός ο μονολόγος και πέρσι ήταν η πρώτη φορά που απευθύνθηκα σε μία σκηνοθέτη και φίλη μου, την Φρόσο του Μαστρόκαλ, που είναι μια πολύ σπουδαία σκηνοθέτης και ένας πολύ ουσιαστικός άνθρωπος και σκηνοθέτης, που έχουμε και μια κοινή γλώσσα και το δουλέψαμε μαζί. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη βερσιόν του ανεβάσματος αυτού του μονολόγου. Ήταν κάτι που εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί με βοήθησε να βρω τη συγκέντρωσή μου. Δηλαδή είναι ένας μονόλογος αυτός που απαιτεί το 100% πέρα από την ενέργεια και τη συγκέντρωσή σου. Και ο τρόπος που δουλέψα μαζί με τη Φρόσο με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Θεωρείτε αυτή την αυστηρή δομή, έτσι πως το ξεκινήσατε από την αρχή μέχρι τέλος, ή ναι, σκέφτηκατε ότι θα μπορούσε ίσως και μια περίπου σαν μια performance να στηθεί πάνω στο έργο? Εγώ το είχα στήσει σαν μια performance με φώτα κλπ. Ναι. Την πρώτη φορά. Αυτή τη φορά δουλέψαμε σε έναν άλλο δρόμο που είναι, θα το έλεγα λίγο αστεία, ο δρόμος ενός γιόγκη. Ότι αυτή η γυναίκα δηλαδή βρίσκεται ακίνητη πάνω στη σκηνή και με αυτόν τον τρόπο... Περισσότερο διαλογίζεται παρά μιλάει ουσιαστικά. Όχι τόσο όσο με αυτόν τον τρόπο συμβολίζει αυτή την ακινησία των 7 χρόνων που είχε και παραπάνω, μέχρι να έρθει εδώ και να κάνει την αναγνώριση αυτού του άντρα. Ένας έντονος συμβολισμός δηλαδή, φαίνεται να φανεί. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι, ότι συμβολίζει αυτή την ακινησία. Και γι' αυτό και στο τέλος γίνεται αυτό που γίνεται, ας πούμε, με το επιτέλους πηγαίνει προς τη ζωή, πηγαίνει προς το φως. Για μένα πολύ συχνά αυτός ο μονόλογος είναι σαν ένα, λίγο τον παρομοιάζω με την Ευρυδίκη, σαν ένα κατέβασμα προς το σκοτάδι, ναι, προς τον Άδη και ξανά στη ζωή. Ναι, όντως αυτό το έχει, είναι και φανερό. Ναι. Απλά, το είπατε και εσείς προηγουμένως, είναι πολύ σκληρό για τον ηθοποιό που είναι πάνω. Τρομερά σκληρό. Όταν κάναμε πρόβες με τη Φρόσο, αυτό που της είπα όταν τελείωνα κάθε φορά, της έλεγα ότι αισθάνομαι σαν ένα συνδός γιόγκι. Είναι πολύ, πολύ σκληρό και πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι οτιδήποτε συμβαίνει στην πλατεία είναι κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ. Δεν...
Δεν έχεις τα περιθώρια δηλαδή να ξεφύγεις από τη συγκέντρωσή σου καθόλου. Ναι. Είστε το γεγονός ότι είστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, γιατί είναι ένας ψυχικός πόλεμος εκείνη τη στιγμή που στείνεται. Ναι, είναι μια... υπάρχει μια ψυχική πολυπλοκότητα σε αυτή τη γυναίκα. Ακριβώς. Εντάξει, όλους τους. Αλλά σήμερα, ας πούμε, εξαιτίας αυτού του φωτός που έβλεπα, ξέχασα μια παράγραφα, ας πούμε, φανταστείτε. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, ήταν έτσι τελείως τόσο καταπληκτικό το σύνολο του έργου. Το λέω αστειευόμενη, όντως το ξέχασα, αλλά έχει μεγάλη σημασία η συγκέντρωση σε αυτό. Σωστά, σωστά. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί. Κι εγώ, να μην το έχετε σε κάθε παράσταση. Συμβαίνουν αυτά, όμως, εντάξει, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Σκέφτεστε κάτι άλλο να φέρετε προς τη μεριά της πόλης μας, Θεσσαλονίκη, από αυτά που σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Τώρα του χρόνου θα δούμε. Έχω ακόμα 3 παραστάσεις εδώ, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, την επόμενη Σαββατοκύριακο. Και μετά θα δούμε. Σκεφτόμαστε αρκετά πράγματα, αλλά είναι ακόμα στο στάδιο της σκέψης και του κουβεντίου. Ναι, συζήτησης, ας πούμε, δεν είναι ακόμα. Έτσι, έτσι βρήκατε ένα πολύ ζεστό χώρο. Αυτό είναι αλήθεια. Λίγο. Πρέπει να πω ότι είναι, νομίζω ότι είναι ο ωραιότερος χώρος που έχω παίξει στην αναγνώριση. Και ο πιο φιλόξενος για αυτή τη. Το συγκεκριμένο θέατρο. Ναι, το συγκεκριμένο θέατρο. Έχει την ταυτότητα, ναι. Αυτό το ΤΑΦ, που δείχνει ότι οι παραστάσεις που έρχονται εδώ πέρα έχουν και σοβαρότητα και κύρος. Και κυρίως τα άτομα που θα τα αναβάσουν, είτε είναι αναγνωρισμένες αξίες όπως εσείς, είτε είναι νεαρότερα σε ηλικία. Έχουν και αυτά όμως μια πολύ καλή δομή και έχουν, να μπορούν να τα ανταπεξέλθουν σε αυτό που λέμε σωστά. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω εντυπωσιαστεί από αυτό. Γιατί αισθάνθηκα ότι γύρω μου είναι άνθρωποι που ξέρουν από θέατρο, που αγαπούν το θέατρο και βοηθήθηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει μια μοναχικότητα σε αυτή τη δουλειά. Στο συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο, ναι. Ναι, ναι, πολύ. Πείτε μας λίγο και τις πληροφορίες της παράστασης. Εκτός από εσάς που κάνετε και τη σκηνοθεσία. Ναι, η ήχη της παράστασης είναι τη Σοφία της Καμαγιάννη. Καλά, Σοφία είναι από τις πιο γνωστές στο χώρο του θεάτρου, τέλος πάντων. Έχει δουλέψει από το Κρατικό Θέατρο. Ναι. Της αρέσει και η μεσαιωνική ιστορία και ασχολείται με τη μεσαιωνική μουσική. Πώς επιλέγει κανείς ένα τραγούδι, αυτό ήταν η σκηνοθετική οδηγία του. Ναι, τα τραγούδια είναι δική μου επιλογή. Τα τραγούδια είναι δική μου επιλογή. Δεν είναι ούτε του Άκη Δήμου ούτε της Σοφίας. Δεν ξέρω γιατί, το Ήρθες Αργά ήταν ένα τραγούδι που το συνέδεα πάντοτε με αυτό το κείμενο. Και. Πετε μου, ναι. Ταιριάζει το άλλο. Ταιριάζει, ναι. Κείμενο, ταιριάζει τα μισά λόγια βγαίνουν μέσα από το κείμενο. Ναι, είναι τρομερό ποσό. Ξέρετε, κάθε φορά που κάνω αυτή την παράσταση, κάθε χώρος προϋποθέτει και ένα καινούριο κοίταγμα. Ναι. Δηλαδή, το ξανακοιτάω πάντα, το κείμενο, το χώρο, το πώς θα πω το τραγούδι, τι ακριβώς θα κάνω με το τέλος. Μπορεί να είναι μια παράσταση που είναι ακίνητη, αλλά έχει 2-3 λεπτομέρειες που πρέπει να ξανακερδιθούν, ας πούμε. Ναι. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, το είχα από την αρχή. Τώρα, όμως, σε αυτή την παράσταση, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο ΤΑΦ, ήταν επιλογή επίσης δική μου, αλλά και με τη βοήθεια της Γλυκερίας της Καλαϊτζή, να βάλουμε και το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε όταν μπαίνω μέσα. Ναι. Και έχετε φωτογραφία Άννα Κέλλη, σκηνοθεσία είπαμε δική σας. Φίλιππος Κουτσαφτής είναι στους φωτισμούς. Ήταν στους φωτισμούς το πρώτο ανέβασμα. Τώρα πια οι φωτισμοί είναι, ναι. Τώρα εδώ είναι του θέατρου οι φωτισμοί. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Ναι. Ωραία. Πόση διάρκεια θα έχει η παράσταση, πόσο καιρό θα παιχτεί ακόμα στο θέατρο ΤΑΦ, ακόμα ένα τρίμερο. Ένα τρίμερο ακόμα. Την επόμενη Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Τώρα που αδειάζουμε, μήπως θα παιχτεί για 2 μέρες αργότερα, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο. Ναι. Γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο και έχουν και εδώ τα παιδιά τις υποχρεώσεις τους, οπότε δεν ξέρουμε ακόμα. Εσείς κάτω στην Αθήνα, τι ανεβάζετε αυτό το διάστημα, θα ετοιμάσετε. Εγώ ετοιμάζομαι να κάνω μια ταινία αυτή την περίοδο, ναι. Ωραία. Με τις ταινίες έχετε ένα καλό. Είχα πολύ καιρό να κάνω. Τώρα συζητάμε με έναν νεαρό σκηνοθέτη για μια ταινία, η οποία μάλλον θα ξεκινήσει το φθινόπωρο. Οπότε δουλεύουμε πάνω σε αυτό τώρα. Ωραία, καλή επιτυχία και σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για αυτό που μας δώσατε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.